Στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθησαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου από αστυνομικούς της ομάδας Δίας του Σαμπελόκηπου Σατικής δύο άνδρες ηλικίας 22 και 23 ετών, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, απήθεια και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, αστυνομικοί που περιπολούσαν επιχείρησαν να ελέγξουν τους δύο κατηγορούμενους κατά τη διάρκεια συναλλαγής τους. Οι δύο άνδρες μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς τράπηκαν σε φυγή προς αντίθετες κατευθύνσεις. Οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν ενώ ο 22 προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη έσπρωξε τη μοτοσυκλέτα της ελληνικής αστυνομίας προκαλώντας τις φθορές. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του 22χρονου 4,7 γραμμάρια κατέργας της κάναβης και το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ. Στην κατοχή του 23χρονου εντοπίστηκαν 3,6 γραμμάρια κατέργας της κάναβης. Και οι δύο οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων. Μετά από έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 22χρονου στο Γουδί, εντοπίστηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 510,3 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 18,2 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης, 2,4 γραμμάρια κοκαίνης και το χρηματικό ποσό των 35.610 ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Ισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών.